για να βγάλουμε το κάρακο και λάσπη και που μόνο αυτοί τα πούνε. Είναι και μια σειρά από δομικά προβλήματα που σίγουρα θα πρέπει να μας δώσει στην πορεία του αγώνα. Είναι κάποια προβλήματα που μας αγγίζουν και που θα τα δούμε μπροστά μας. Αναφερθήκαμε και την περασμένη εβδομάδα για τις κινητοποιήσεις που είχε ο Δήμος. Θέλω να πιστεύω ότι θα αναφερθεί και ο κ. Γρήγορος στη συνέχεια. Αυτό που εγώ θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να το κάνουν δική τους υπόθεση και τις κινητοποιήσεις τώρα από όλα τα άλλα. Γιατί εξαρτάται αν θέλετε μέσα από αυτή τη διαδικασία και το εργασιακό τους μέλλον. Ένα εργασιακό μέλλον που προβλέπεται να είναι σοφερότατο από τη στιγμή που αποφάσισε τόσο η κεντρική εξουσία όσο και η περιφέρεια να βάλει στο παιδί της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους ιδιώτες. Γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς της κεντρικής εξουσίας να περάσει το κύριο όπλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων στα χέρια ιδιωτών και καταλαβαίνετε ότι αυτό στην κυριολεξία του εργαζόμενου του γονατίζει και καταλαβαίνετε επίσης ότι το μεγάλο μας όπλο πάει περίπατο. Αυτό έχει τις παρενέργειές του, θα υπάρξουν λιγότερες θέσεις εργασίας και πιθανά να μας δείξουν και με το δάχτυλο την πόρτα των απολύσεων. Όπως και λάθη, θέλω να κλείσω με μια δόση αισιοδοξία να σας πω ότι οι εργαζόμενοι στο βάθος του χρόνου έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε σκληρότερα και μέτρα και καταστάσεις. Πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε δυνατοί. Δίνω μια ευχή το 2013 να μας δει ακόμα δυνατότερους. Πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό και μέσα από μια διαδικασία ενότητας, αγώνα σε ένα κοινό όραμα και σε μια ελπίδα που μπορεί να αντιπροσωπεύει τους πάντες, μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό το πράγμα. Αυτό άλλωστε το χαρακτήρα έχει και η σημερινή μας εκδήλωση. Μια εκδήλωση που αντιπροσωπεύει το όλο, το συνολικό και μεγάλο Δήμο, που σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα το ευθυλίσουμε και δεν θα το μετατρέψουμε σε εκδηλώσεις που θα περιφρουρούν και θα κατοχυρώνουν φεύγουρα και πλαίτια. Εμείς λοιπόν είμαστε το Σωματείο και ο Σύλλογος του Μεγάλου Καλλικρατικού Δήμου, το Σωματείο και ο Σύλλογος όλων των εργαζομένων και με αυτή την ιδιότητα σας καλώ και με αυτή την ιδιότητα γιορτάζουμε αυτή την ημέρα. Το πρώτο κομμάτι, για να τελειώνω, εγώ το κόβω για τους ανθρώπους του Μόχθου, όχι μόνο για μας, αλλά του Μόχθου όλου αυτού του Μεγάλου Καλλικρατικού Δήμος, είπαμε, με την ευχή και την ελπίδα ότι θα είναι δυνατότεροι να αντέξουν και να βγούμε από τη στενοκό το 2013. Να καλέσω τον κύριο Δήμαρχο, αν θέλετε να μας...